Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Βλέπετε Flash στη τηλεόραση. Είμαι ο Κώστας Μαυρίδης και μόλις έχει ξεκινήσει το δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Σήμερα είναι πέμπτη ημέρα του Σεπτεμβρίου του Σωτήριου έτους 2024. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας δίνοντας συνέχεια από το χθεσινό δελτίο, καθώς χθες κάναμε λόγο για κινητοποίηση στο κέντρο αποκατάστασης Αμιντέου, το ένα από τα δύο δημόσια κέντρα που λειτουργούν στην Ελλάδα. Οι εργαζόμενοι διαμαρτυρήθηκαν λόγω του ότι δεν υπήρχαν εισαγωγές και άρα υπήρχε ο φόβος του κλεισίματος του κέντρου. Αργά το απόγευμα χθες υπήρξε μια δημόσια παρουσίαση του διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Φλόρινας, όπου διοικητικά ανήκει το κέντρο. Ο κύριος διοικητής έκανε λόγο για δυσλειτουργία και δυσκολία και κάποια γραφειοκρατικά θέματα τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα να μην γίνονται εισαγωγές και άρα να μην έρχονται περιστατικά από νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλίας. Κάτι για το οποίο, όπως είπε, ενημερώθηκαν τα νοσοκομεία ότι το κέντρο λειτουργεί και άρα τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσουν και πάλι οι εισαγωγές περιστατικών. Μάλιστα, ο διοικητής, η διοίκηση του νοσοκομείου έκανε λόγο για εξυγχρονισμό και αναβάθμιση του κέντρου. Για αυτόν τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του κέντρου είχε κάνει λόγο και τον περασμένο Απρίλιο, στις 19 του μήνα, όταν βρέθηκε στην περιοχή ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μάλιστα από το ΚΑΦΚΑ, το παλιό ΚΑΦΚΑ, δηλαδή το Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης Αμιντέου, με τη σημερινή του ονομασία, ο κύριος Γεωργιάδης, στη διάρκεια συνάντησης με τους εργαζόμενους και τη διοίκηση του κέντρου, και μίλησε στους δημοσιογράφους, κάνοντας λόγο για αναβάθμιση του κέντρου και κονδύλια που θα έρθουν στην περιοχή, καθώς, όπως είπε, είναι πολύ σημαντικό το κέντρο ως δημόσια δομή. Πάμε να θυμηθούμε αυτές τις δηλώσεις και επανερχόμαστε. Δεν ήρθα εδώ για βόλτα. Ήρθα γιατί ήθελα να δω η διείσό μας την κατάσταση. Μέχρι τέλος Μαΐου θα παρουσιάσουμε το σχέδιό μας για την αναβάθμιση του κέντρου που κατάσταση στο Αμίντεο. Είναι πρόκληση για μένα στον τόπο που υπάρχει μια τέτοια κατάσταση που στην ουσία έχει μείνει πολύ πιο κάτω από τις πραγματικές δυνατότητες και η θέση εννοεί. Ο χώρος είναι υπέροχος. Η περιοχή να μένει κάποιο πολύ όμορφη περιοχή. Μένει σε εμάς να βρούμε τα εργαλεία για να διαθέσουμε τους αναγκαίους πόρους για να κάνει το κέντρο αυτό το επόμενο του βήμα. Αν μου θέψετε λοιπόν να μελετήσω λίγο περισσότερο πριν σας πω αν πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένο, αν το MMMI, αν το εργαλείο θα είναι από τους δάμους ή οτιδήποτε άλλο, γιατί αυτές είναι αποφάσεις που εφόσον τις μετρήσουμε σωστά και καταλήξουμε σε ένα σχέδιο, θα φτάσουμε σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Είναι ευκαιρία η απολυτοποίηση, γιατί έχουμε πολλούς διαθέσιμους πόρους. Δεν θα έχουμε σε άλλη περίπτωση. Και άρα μπορούμε να κατευθύνουμε κάποιους από αυτούς τους πόρους εδώ. Θα συμφωνήσω να πείτε πρόεδρε ότι η κατάσταση είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Και δεν φτάνει μόνο η ιδιωτική αποκατάσταση. Γιατί σε ιδιωτικά κέντρα αποκατάσταση μπορεί να πάνε κάποιοι, αλλά δεν μπορεί να πάνε όλοι. Και η ευθύνη της πολιτείας είναι να παρέχει υψηλές ποιότητες υπηρεσίες υγείας και σε αυτούς που δεν μπορούν να δηλώσουν ένα ιδιωτικό κέντρο αποκατάστασης. Και νομίζω ότι ο χώρος εδώ, το Αμιντέο, είναι ο ιδανικότερος χώρος στη χώρα για να φτιάξουμε ένα πρότυπο δημόσιο κέντρο αποκατάστασης. Έχουμε φτιάξει με την ΑΕΜΗ στο Κοροπή ένα πάρα πολύ καλό κέντρο και εκεί πολύ κίνηση και πάρα πολύ κόσμο πηγαίνει. Αλλά εδώ οι εγκαταστάσεις είναι πολύ καλύτερες και πολύ μεγαλύτερες και από το ΣΜΑΤΟ Μιλωτή, Φλωρίνης. Και θέλω με την παρουσία μου να δείξω πόσο πολύ με ενδιαφέρει να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα αυτού του καταπληκτικού χώρου που δεν έχει αξιοποιήσει ούτε το 20% των πραγματικών του δυνατοτήτων. Μέχρι τέλος μάλλον θα παρουσιάσουμε το σχέδιο του Υπουργείου Υγείας για την οριστική και ουσιαστική αναβάθμιση του κέντρου αποκατάστασης Αμιντέου και σε συνεργασία με τον κύριο Δήμαρχο, γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε χωρίς την τοπική αυτοδιοίκηση, θα κάνουμε πολλά πράγματα τους επόμενους μήνες για να δώσουμε στο Αμίντεο και στη Δυτική Μακεδονία ένα κέντρο αποκατάστασης που δεν έχει να δουλέψει τίποτα από τα καλύτερα ιδιωτικά
θα μπορεί να προσελκύει ασθενείς όχι μόνο από ολόκληρη την Ελλάδα, όπως και ήδη κάνει, αλλά ενδεχομένως και από ολόκληρα τα Βαλκάνια. Έχουμε το εργαλείο που ήδη απομονωποιεί, ορθοδοτικό εργαλείο, έχουμε του μονοδικού πόρου γενικά από το ΕΣΠΑ και είμαι αποφασισμένος να μιλήσω πολύ για το θέμα που κατάσταση μου. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, επειδή έχει, γίνεται μεγάλη συζήτηση στη Δυτική Μακεδονία για τα κέντρα αποκατάσταση και ακούγεται για το αμύντιο εδώ ότι υπάρχει ενδεχόμενο συνεργασία ή παρουσία του ιδιωτικού τομέα. Να γίνει κάτι σε συνεργασία. Στο σχέδιο το οποίο σκέφτεστε, υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο? Αυτή τη στιγμή η μόνη σκέψη που υπάρχει είναι συνεργασία με την ΑΕΜΗ, που είναι δημόσιο τομέα και όχι ιδιωτικό τομέα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σχεδιασμό για ιδιωτικό τομέα που είναι αποκατάσταση αμυντικού. Ούτω ή άλλω, αυτό που θέλουμε είναι να φτιάχνουμε ένα πολύ σπουδαίο χώρο στο οποίο θα βρίσκουμε καταφύγιο, ανασφάλιση και αδύναμη. Εκείνοι οι οποίοι έχουν κάποια καλύτερη οικονομική επιφάνεια έχουν σήμερα ένα καλά κέντρα αποκατάσταση στην οικονομία, τα οποία και τα πληρώνουμε μέσω ΕΟΠΗΣ, τα αποζημιώνουμε σε ένα αρκετό βαθμό. Πάλι όμως έχουν τη δικιά τους ιδιωτική συμμετοχή. Εδώ πρέπει να φτιάχνουμε ένα κέντρο το οποίο να μπορεί να βοηθάει αυτούς οι οποίοι πραγματικά δεν έχουν. Το σύνθημά μας είναι να αφήνουμε κανένα μόνο του πίσω και σε όλους να δώσουμε τις υπηρεσίες που αξίζουν ως άνθρωποι, ως συνάνθρωποι μας και ως συμπολίτες μας. Στο αστυνομικό δελτίο, για να δώσουμε συνέχεια, ένας 82χρονος, και αυτό είναι εντυπωσιακό, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Καστοριάς, καθώς βρέθηκε στην κατοχή του, στο όχημα που οδηγούσε, μεγάλη ποσότητα ακατέργαστης κάναβης. Σε ό,τι αφορά λοιπόν στο πλαίσιο συντονισμένων δράσεων για την καταπολέμηση της εισαγωγής διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς σε περιοχή της Κοζάνης, 82χρονος Έλληνας υπήκοος με την κατηγορία της διακίνησης μεγάλης ποσότητας ακατέργαστης κάναβης. Κατασχέθηκαν πάνω από 30 κιλά ακατέργαστης κάναβης, κινητό τηλέφωνο αλλά και χρήματα που υπήρχαν εντός του οχήματος. Η ελληνική αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα την στιγμή που αστυνομικοί μετά από έλεγχο βρήκαν τα ναρκωτικά. Πάμε να δούμε αυτό το στιγμιότυπο όπως δόθηκε στη δημοσιότητα από την ελληνική αστυνομία. Το 21% της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας έφτασε νωρίς το μεσημέρι σήμερα η παραγωγή από λιγνητικές μονάδες. Ήδη θα έλεγε κανείς ότι στο σύστημα συνεισφέρουν η νέα μονάδα από το Λεμαΐδα 5 αλλά και οι 4 μονάδες του ατμοελεκτρικού σταθμού Αγίου Δημητρίου. Μόνο η 5η μονάδα δεν είναι σε λειτουργία του Αγίου Δημητρίου, καθώς ήδη έχει μπει σε εκκίνηση και η 4η μονάδα του σταθμού. Και αυτό γιατί υπάρχει αναγκαιότητα και για τη συγκράτηση της τιμής αλλά και της ευστάθειας του συστήματος. Πάμε να κουβεντιάσουμε το θέμα αλλά και άλλα θέματα που απασχολούν την περιοχή και τους εργαζόμενους με τον πρόεδρο του μεγαλύτερου πρωτοβάθμιου σωματείου, το Σωματείο Σπάρτακος, τον κύριο Παύλο Μουρατίδη, τον οποίο έχουμε στη σύνδεσή μας. Κύριε πρόεδρε, κύριε Μουρατίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας, κύριε Μαυρίδη. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο για την αύξηση του ποσοστού των λιγνητικών μονάδων. Βλέπω στο διάγραμμα του ΑΔΜΙΕ 21%. Λοιπόν, για ακόμα μία φορά, όπως προαναφέρατε και εσείς και πολύ σωστά, αυτός ο κακός, ο βρώμικος λιγνίτης, τον οποίο ευσφεσμένα... Θα πρόσθετα και ο ακριβώς λιγνίτης, όχι μόνο ο βρώμικος. Ο ακριβώς λιγνίτης, με μεγάλη βιασύνη η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να βγάλει από το σύστημα. Άλλη μια φορά βγάζει το φίδι από την τρύπα, θα έλεγα. Λειτουργεί λόγω της υπερβολικής ζήτησης που έχει δημιουργηθεί και με την περίπτωση του πολέμου στην Ουκρανία. Επειδή απορροφά τεράστιες ποσότητες ενέργειας, υπάρχει υποχρέωση και εμείς να συνεισφέρουμε σε αυτό. Προσπαθεί βεβαίως να γίνει και μια συγκράτηση των τιμών, η οποία έχει ξεφύγει κυριολεκτικά το τελευταίο διάστημα και ο κόσμος υποφέρει, όχι μόνο στη Λιανική, αλλά και οι μικρές επιχειρήσεις δεν μπορούν σε πολύ μεγάλο ποσό να πληρώσουν το ρεύμα.
Έχουν μπει λοιπόν οι μονάδες μέσα και δεν είναι μόνο αυτές που είπατε. Ακόμα και ο Αϊσμελίτης μπαίνει στο σύστημα πάρα πολύ συχνά τελευταία. Οι τέσσερις μονάδες του Αγίου Δημητρίου και θα δούλευε και οι πέντε αν δεν βρισκόταν σε κάποια βλάβη αυτή την περίοδο, αυτή τη στιγμή. Όπως και το Λεμαϊδα 5. Έχουν μπει όλες μέσα στο σύστημα προσπαθώντας να κρατήσουν και την ισορροπία του συστήματος και την ευστάθεια και τις τιμές για να μην ξεφύγουν ακόμα περισσότερο. Ο κακός Λιγνίτης λοιπόν μας κρατά μετά τα προβλήματα που υπάρχει στην ηλεκτροδότηση Ουκρανίας λόγω του πολέμου. Αυτό τουλάχιστον λέει επίσημα η ελληνική πολιτεία. Από την άλλη φαίνεται ότι έχει αποψηλωθεί το ενεργειακό, το λιγνητικό κέντρο και στο επίπεδο των ορυχείων αλλά και των σταθμών. Ακριβώς κύριε Μαυρίδη, από τη στιγμή που η πολιτική βούληση είναι να κλείσουν οι μονάδες και στη θέση των θερμικών μονάδων, των λιγνητικών μονάδων, να μπει το φυσικό αέριο έτσι όπως συμβαίνει κατά κόρο το τελευταίο διάστημα, είναι βέβαιο ότι δεν θα γίνουν επενδύσεις στα ορυχεία, δεν θα γίνουν επενδύσεις στους σταθμούς, θα μείνουν παραπίσω, θα υπάρξει αυτή η αποψήλωση που πολύ σωστά είπατε, όταν δεν γίνεται καμία επένδυση, και να δούμε τι θα βγάλει το μέλλον. Γιατί ο λιγνίτης δεν θα χρειαστεί μόνο τώρα, θα χρειαστεί και όταν οι θερμοκρασίες θα είναι ακραίες. Στο χειμώνα που μας έρχεται, ελπίζω να μην συμβεί, αλλά με το ελπίζω δεν γίνεται τίποτα, πρέπει να πάρθουν μέτρα. Εγώ φοβάμαι ότι όταν οι θερμοκρασίες λοιπόν το χειμώνα θα είναι ακραίες, πάλι θα καταφύγουμε στο λιγνίτη και θα δούμε τι θα γίνει στο άμεσο μέλλον. Να έρθουμε λίγο στα συνδικαλιστικά. Είχαμε συζητήσει πριν προμηνών το μέλλον των εργαζόμενων στην επιχείρηση. Πού βαδίζει αυτό το μέλλον? Υπήρχε μια συζήτηση με τη διοίκηση της επιχείρησης είτε για την εθελούσια έξοδο με μπόνους, είτε για την μετάταξη ή την μεταφορά σε άλλες υπηρεσίες. Έχουμε καταλήξει, υπάρχει συμφωνία? Έχει συσταθεί μια επιτροπή στην οποία μετέχουμε και εμείς ως πρωτοβάθμιο σωματείο και ως σωματείο που δραστηριοποιείται στο χώρο όπου υπάρχουν πάρα πολλοί, οι περισσότεροι θα λένε εργαζόμενοι της ΔΕΗ. Έχει γίνει δηλαδή λοιπόν μια πρώτη επιτροπή, μια πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής. Δεν έχει καταλήξει πουθενά. Έχουν τεθεί τα ζητήματα. Το μεγάλο το μέλημα που έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή είναι το τι μελιγενέστε με τους εργαζόμενους. Διότι κλείνοντας οι μονάδες και επαναλαμβάνω, έχοντας αυτή την αιμονή η κυβέρνηση για να κλείσει τις μονάδες, μένει πίσω κόσμος ο οποίος δεν έχει καν δικαίωμα συνταξιοδότησης. Γι' αυτό λοιπόν τον κόσμο πρέπει να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε αυτό το διάστημα. Δικιά μας πρόταση ήταν αυτό που ακούγεται και ακούγεται πάρα πολύ με μεγάλη ευκολία τελευταία, ότι μπορεί ο κόσμος να μετακινηθεί ας πούμε και στα νησιά που υπάρχουν θέσεις όταν κλείσουν οι μονάδες. Αυτό για μένα δεν πρέπει να μπαίνει στο τραπέζι. Πρέπει να είναι η έσχατη λύση. Θα πρέπει να βρεθεί ένας άλλος τρόπος ώστε να απορροφηθούν αυτοί οι εργαζόμενοι εδώ τριγύρω στην περιοχή, από τη στιγμή που δεν υπάρχει μέλλον για τις ελληνικές μονάδες και δεν μπορούμε αυτό το πράγμα να το αποτρέψουμε. Αυτοί λοιπόν οι εργαζόμενοι που θα μείνουν πίσω να απορροφηθούν εδώ γύρω, να βγουν κάποια προγράμματα γενναία θα έλεγα εθελουσίας εξόδου, όπου θα μπορεί κάποιος κόσμος να τα πάρει και να κάνει κάτι άλλο, και να ληφθούν όλα τα μέτρα ώστε να μην υπάρξει ακάλυπτος κανένας εργαζόμενος, να μην χαθεί καμία θέση εργασίας από την περιοχή μας, με την έννοια του να μην χρειαστεί να μετακινηθεί κόσμος. Υπάρχει χρονικό περιθώριο της συμφωνίας, δηλαδή μέχρι ποιο σημείο πρέπει, μέχρι τέλος του χρόνου πρέπει να έχει κλειδώσει κάποια συμφωνία? Οι πρώτες μονάδες που τέθηκαν στο τραπέζι για να συζητηθεί το τι μελιγενέστε με τους εργαζόμενους που εργάζονται σε αυτές, είναι η μονάδα στη Μεγαλόπολη και ο ΑΕΣ Μελίτης. Γιατί χρονικά υποτίθεται ότι είναι οι πρώτες μονάδες, όχι υποτίθεται, είναι οι πρώτες μονάδες που θα κλείσουν. Για αυτούς λοιπόν τους εργαζόμενους ισχύουν ακριβώς αυτά που σας είπα προηγουμένως. Αυτοί θα είναι οι πρώτοι που θα αντιμετωπίσουν βάσει του σχεδιασμού της επιχείρησης το κίνδυνο του κλεισίματος, του χασίματος του θέσεων εργασίας, του κλεισίματος των μονάδων και της μετακίνησης. Αυτές οι μονάδες λοιπόν, ο χρονικός ορίζοντας που θα κλείσουν είναι το τέλος του 24.
Εκεί στοχεύουμε, για εκεί γίνονται όλες οι κουβέντες. Άρα μείναν 4 μήνες. Πρέπει να βρεθεί συμφωνία, γιατί ο καιρός τρέχει. Ο καιρός τρέχει, πρέπει να βρεθεί συμφωνία. Σας λέω, έγινε ήδη η πρώτη κουβέντα. Δεν υπήρξαν μεγάλες διαφωνίες. Τώρα το τι απόφαση θα πάρει η διοίκηση και ο πρόεδρος της εταιρείας πάνω σε αυτά τα ζητήματα που θέσαμε εμείς και σας είπα ποια ήταν προηγουμένως, αυτό είναι κάτι που θα το ανακοινώσει η ίδια η εταιρεία. Θα ξαναυπάρξει επιτροπή, δεν τελειώσαμε. Στους 4 μήνες δηλαδή και πολύ νωρίτερα θα ξανασυσταθεί η επιτροπή για διαβούλευση και θα δούμε τι θα γίνει ακριβώς με αυτούς τους εργαζόμενους, γιατί τα περιθώρια πραγματικά έχουν στενέψει πάρα πολύ. Τώρα, επειδή έχω καλό ρεπορτάζ, μάλλον σε αυτήν τη νέα συνάντηση ο Παύλος Μουρατίδης δεν θα συμμετάσχει. Γιατί φαίνεται ότι γι' αυτόν υπάρχουν τίτλοι τέλους σε ό,τι αφορά τον εργασιακό βίο. Ακριβώς. Όπως πολύ καλά το είπατε, όπως για όλους, πέφτουν κάποτε οι τίτλοι τέλους και για μένα. Προφανώς, αν η Επιτροπή αυτή συσταθεί μέσα στο Σεπτέμβριο, εγώ δεν θα συμμετέχω, θα συμμετέχουν άλλοι, διότι συνταξιδοτούμε. Και επειδή ουδείς είναι αντικατάστατος, είμαι βέβαιος ότι οι επόμενοι που θα πάνε σε αυτή την Επιτροπή θα ακολουθήσουν ακριβώς τα ίδια βήματα, θα κάνουν ό,τι καλύτερο δυνατόν για τους εργαζόμενους και για την περιοχή μας. Διότι όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Μαυρίδη, εμείς έχουμε κερδίσει κάτι που κανένα άλλο ειδικά του, θεωρώ εγώ, στην περιοχή, στην Ελλάδα δεν έχει κερδίσει. Να είναι συνυφασμένη η δράση μας και με την κοινωνία. Δηλαδή είμαστε κομμάτι της κοινωνίας. Δεν είναι η δράση μας, δεν αποσχολεί μόνο στα συμφέροντα των εργαζομένων, αλλά στα συμφέροντα και της περιοχής μας και του τόπου μας. Και αυτό νομίζω ότι το έχουμε κατακτήσει, το έχουμε κερδίσει με τη δράση μας όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω ότι όταν στα δημοσιογραφικά δικά μας γραφεία ερχόταν η είδηση ότι υπάρχει κινητοποίηση και συμμετέχει ο Σπάρτακος, λέω θα έχουμε κόσμο, έχουμε ρεπορτάζ. Αν δεν συμμετέχει, τα πράγματα ήταν δυσκολότερα σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή. Αυτό είναι δεδομένο και σας αποδίδεται, είναι αλήθεια. Και μάλιστα, αν και πολλά ακούστηκαν κατά του συνδικαλισμού, σίγουρα το κομμάτι των εργαζόμενων είναι ευχαριστημένο από τους αγώνες και από τις κατακτήσεις που είχαν μέσω του συνδικαλισμού. Κοιτάξτε, κύριε Μαυρίδη, καταρχήν αυτό που λέτε για μας, για το συνδικάτο, αποτελεί παράσημο. Και το λέει ένας άνθρωπος που είναι χρόνια στο ρεπορτάζ και το ενεργειακό και το κοινωνικό στην περιοχή μας και ειλικρινά αποτελεί ένα παράσημο για μας. Και σας λέω και πάλι ότι νομίζω ότι αυτό το πράγμα το έχουμε κερδίσει, το έχουμε κατακτήσει. Όλοι ξέρουν ότι τους αγώνες που έχει δώσει ο Σπάρτακος για τους εργαζόμενους, για την εταιρεία και για την περιοχή. Αυτοί οι αγώνες θα συνεχίσουν να δίνονται. Εμείς θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και αυτοί που θα αναλάβουν μετά από μένα, ό,τι καλύτερο μπορούν για να διασφαλίσουν τα συμφέροντα και των εργαζομένων και της εταιρείας και της περιοχής. Ο Σεπτέμβρης είναι ο τελευταίος μήνας για τον Παύλο Μουρατίδη. Ναι, είναι ο τελευταίος μήνας για μένα όσον αφορά τον εργασιακό βίο, γιατί θα συνταξιδοτηθώ. Προφανώς κοντά θα είμαι, τριγύρω θα είμαι στα κοινωνικά δρόμενα, γιατί δεν ξέρω, όταν μάθεις τόσα χρόνια να εξετρυφήσει σε αυτό το κομμάτι, είναι λίγο δύσκολο να κάνεις κάτι άλλο. Αλλά όσον αφορά τη δική μου ανασχόληση με τα τεκτενόμενα της ΔΕΗ, θα τελειώσει, διότι θα είμαι συνταξιούχος. Και ελπίζω ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα και για τους εργαζόμενους και για την περιοχή μας από εδώ και πέρα. Θα ήθελα ειλικρινά, κύριε Μαυρίδη, να ευχαριστήσω και όλο τον κόσμο, όλους τους εργαζόμενους, όλο το συνδικάτο, αλλά και εσάς και τα μέσα της περιοχής, που εγώ ποτέ δεν είχα κανένα απολύτως πρόβλημα, για όλα αυτά που έχουμε πετύχει όλοι μαζί όλα αυτά τα χρόνια. Σας ευχαριστώ. Καλοφάγωτη να είναι η σύνταξη. Να είστε καλά και ελπίζω ότι καλύτερο για τον τόπο μας και για τους εργαζόμενους, κύριε Μαυρίδη. Χθες είχαμε κάνει αναφορά για το ενδεχόμενο κατασκευής αιωλικού πάρκου στην Οροσειρά, στη θέση Δούκας, μεταξύ των νομών Καστοριάς και Κοζάνης ή καλύτερα των Δήμων Καστοριάς και Αμιντέου. Στην περιοχή αυτή που μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας θα περίμενε κανείς να ματαιωθεί η εγκατάσταση των αιωλικών
ανεμογεννητριών. Εντούτοις φαίνεται ότι με απόφαση της αποκεντρωμένης ανάβει το πράσινο φως για την τελική υλοποίηση του έργου. Σήμερα το πρωί χαράματα βρέθηκαν πολίτες αλλά και μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής κατά των ΑΠΕ, των άναρχων εγκαταστάσεων των ανεμογεννητριών, στην περιοχή, στη θέση Νταούλη, σε μια παράσταση διαμαρτυρίας. Εδώ στο στούντιο είναι ο Στέφανος Πράσος, μέλος αυτής της Συντονιστικής Επιτροπής, για να πούμε τις λεπτομέρειες. Καταρχήν, πήγατε άγρια χαράματα. Κύριε Πράσο, καλησπέρα. Ναι. Αυτά έτσι πρέπει να γίνονται, άγρια χαράματα. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές, στους τηλεθεατές. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε, τη θέση αυτή να πω τις απόψεις μου, να εκφράσω τις απόψεις και των αγωνιστών της Συντονιστικής Επιτροπής και των κατοίκων που εναντιώνονται σε αυτά τα έργα. Είναι πρωτοφανές αυτό που γίνεται στην περίπτωση των αιωλικών στη θέση Δούκας, διότι με απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έχει εκδοθεί τον μήνα Μάιο, ακυρώθηκαν αυτά τα έργα. Εδώ και βλέπουμε, συγχωρέστε με, βλέπουμε μια φωτογραφία, ένα στιγμιότυπο, ένα σταντανέ, ναι, από την σημερινή σας παρουσία εκεί. Ναι, ναι. Λέγουμε περιμέναμε για την απόφαση της δικαιοσύνης, που ουσιαστικά, ναι, να ακυρωθεί το έργο αφού το Ανώτατο Δικαστήριο διέβλεψε τα προβλήματα που είχαν η ΑΕΠΟ, που είχε η περιβαλλοντολογική μελέτη, χωρίς να γίνει καμία αλλαγή, ο συντονιστής της αποκεντρωμένης, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης, κύριος Γαζής, με δική του ευθύνη έδωσε, επανακίνησε την άδεια δηλαδή, να ξεκινήσουν πάλι οι διαδικασίες. Φυσικά έχουν γίνει απαραίτητες. Χωρίς, και το λέω αυτό γιατί το συζητούσαμε χθες και με τον Δήμαρχο Αμιντέου, τον κύριο Λιάση, χωρίς να υπάρξει τροποποίηση, βελτίωση των περιβαλλοντικών όρων, χωρίς να υπάρχει νέα μελέτη, αμήτι άλλο για να υπερπηδήσει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έστω και για τυπικούς λόγους, θα έπρεπε ο Γενικός Γραμματέας στα ζητήματα που σταμάτησε το έργο το Συμβούλιο της Επικρατείας, έπρεπε να ζητήσει από την εταιρεία να τροποποιηθούν αυτά και να πάρει μέτρα για την προστασία της Λωρίδας και της Πανίδας. Αλλά υπάρχει και κάτι ακόμα πιο σοβαρό, που είναι οι πηγές των χωριών, των κοινοτήτων δίπλα που αρδεύονται, που είναι ζήτημα ουσίας δηλαδή, να πας πάνω στην πηγή και να ρίχνεις 2.000 τόνους τσιμέντο. Εμείς, όχι μόνο εμείς, οι κάτοικοι της περιοχής που αγωνίζονται εδώ και 3 χρόνια ενάντια σε αυτό το έργο και οι συλλογικότητες αυτές που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή μας αυτό το διάστημα, λέμε πως αυτό το έργο δεν πρέπει να γίνει και εκτός από τις δικαστικές προσφυγές που είναι αρκετές, όπως σας είπε και ο Δήμος Αμιντέου έχει προσφύγει. Νομίζω εκδικάζεται στις 13 του μηνός. Ναι, έκανε νέα προσφυγή. Μας το είπε χθες ο Δήμαρχος. Ναι. Και η κοινότητα έκανε νέα προσφυγή με βάση, οι περιβαλλοντολογικές οργανώσεις νέα προσφυγή με βάση αυτή την εξέλιξη. Όμως τα έργα συνεχίζονται, γίνονται χωρίς να έχουν άδειες. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι υπεύθυνοι. Το δασαρχείο πήγε, του σταμάτησε μια φορά, αλλά δεν ξαναεμφανίστηκε. Και αναγκαστικά σε αυτές τις περιπτώσεις παίρνει ο λαός την τύχη αυτή αυτών των κατοίκων στα χέρια του. Και στη βάση αυτή δυναμικά αγωνιζόμαστε κι εμείς να σταματήσει αυτό το έργο, να μην γίνει, τουλάχιστον μέχρι να βγουν οι προσφυγές που αναφέραμε να εκδικαστούν. Θα έπρεπε να σταματήσουν και να το έχει σταματήσει δηλαδή η ίδια η περιφέρεια για να γίνουν οι δίκες και να δούμε τι θα πει εκ νέου το Συμβούλιο της Επικρατείας σε 2 προσφυγές που εκκρεμούν και είναι τις επόμενες μέρες, δηλαδή δεν είναι μετά από μήνες. Η συγκεκριμένη περιοχή δεν είναι απλά μια πλαγιά, μια οροσειρά που είναι κάποιο βουνό που επιχειρείται να γίνει η εγκατάσταση αιωλικών πάρκων, αλλά είναι και μια περιοχή που ουσιαστικά είναι πάρα πολύ κοντά στην περιοχή Natura, στην περιοχή, ναι, που είναι προστατευόμενη η Καφέ Αρκούδα και όλο αυτό το οικοσύστημα που υπάρχει. Ναι, ακριβώς. Είναι και κοντά στην περιοχή Natura. Είναι
είναι περιοχή προστασίας σκαφέ Αρκούδας και όμως αυτοί πήγαν και έκαναν ακόμα και μέσα στο χειμώνα δουλές και βγήκαν οι αρκούδες και κατέβηκαν στα χωριά. Καταλαβαίνετε, είναι μεγάλα μηχανήματα, κάνουν θόρυβο πολύ, τα ζώα τρομάζουν και φεύγουν από εκεί. Είναι το πέρασμα των αργυροπελεκάνων, ροδοπελεκάνων κτλ. Και αυτό είδος υποπροστασία, το οποίο δεν θα μπορεί να φύγει από τις πρέσπες να πάει στις άλλες λίμνες και φτάνει μέχρι τις λίμνες, τη λίμνη Πολυφύτου. Και είναι και αυτό ένα ζώο που αντιμετωπίζει, ένα πτηνό που αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα, εκτός δηλαδή όλων των άλλων έχει και κάποιες αρρώστιες τελευταία όπως τις είδαμε. Τέλος πάντων, και δεν βλέπουμε και γενικότερα το λόγο που θέλουν και καλά να καταστρέψουν τόσο τόπο. Θα τα είδατε κι εσείς ότι οι ΑΠΕ που έχουν βάλει είναι πάρα πολλές και αναγκάζονται να μπουν σε περικοπές τεράστιες. Είδε μέσα από τις αρχές του έτους, δηλαδή στο πρώτο εξάμηνο, έχουν περικόψει ενέργεια άνω του μισού τεραβάτ. Τεράστια ενέργεια, διότι όσο και να βάλουν, τις ώρες που δίνουν, θα βγάζουν πλεώνασμα πάρα πολύ και τις ώρες που δεν δίνουν θα καίμε φυσικό αέριο και οι τιμές θα είναι στα ύψη, όπως βλέπουμε εδώ και από τον Απρίλιο δηλαδή, να έχουν πάρει την ανιούσα στο χρηματιστήριο. Και χθες είχαμε και ένα νέο ρεκόρ. Φτάσαν ωραία τις 950 ευρώ μεγαβατόρα. Δηλαδή δεν έχει γίνει πουθενά αυτό το πράγμα. Άρα σε τι ακριβώς αποσκοπούν και θέλουν να κάνουν τέτοια τεράστια έργα στην περιοχή μας? Διότι είναι και η κλίμακα που παίζει μεγάλο ρόλο. Από κάτω δηλαδή έχουν στο αρχαίο Μηντέο 1,2 γιγαβάτ, 1200 μεγαβάτ. Για το φωτοβολταϊκό που φτιάχνετε, λέτε. Φωτοβολταϊκά. Από πάνω ανεμογεννήτριες και όλα αυτά δείχνουν ότι δεν εξυπηρετούν την ενέργεια της χώρας, δεν εξυπηρετούν τους πολίτες, το λαό της. Αντιθέτως, για όλα αυτά που μπαίνουν, ο λαός πληρώνει και για την εγκατάστασή τους, αλλά και για την παραγωγή του ρεύματος. Ξέρετε, ο συνομιλητής σας είναι υπέρ των ανεμογεννητριών, αλλά με τάξη και όχι άναρχα. Και τηρώντας και την νομοθεσία που προβλέπετε και το φυσικό περιβάλλον, διατηρώντας το οικοσύστημα. Επειδή υπήρξατε και περιφερειακός σύμβουλος, η περιφέρεια έχει άποψη, η αιρετή περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μπορεί να παρέμβει και ως ποιο σημείο? Η αιρετή περιφέρεια έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα, οι αποφάσεις της έχουν γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Για το προηγούμενο περιφερειακό συμβούλιο που ήμουν και εγώ σύμβουλος, είχε αποφασιστεί από το αρχές του 2021 ότι για όλα αυτά τα έργα, επειδή ακριβώς δεν, για την περιοχή μας είναι τερατώδη, δεν ακολουθούν κανέναν κανόνα, να λένε όχι. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, δηλαδή της Αιρετής Περιφέρειας, έχει πει σε όλα αυτά τα έργα όχι. Όμως ταυτοχρόνως, άρα ουσιαστικά εκφράζοντας την τοπική κοινωνία, ναι, υπάρχει όχι από την τοπική κοινωνία. Ναι, ακριβώς. Υπάρχει όχι από την νομοθεσία. Υπάρχει όχι από την νομοθεσία, από τη δικαιοσύνη, και παρόλα αυτά το έργο υπάρχει γίνεται. Υπάρχει όχι από την περιφέρεια. Δεν ξέρω το νέο περιφερειακό συμβούλιο τι αποφάσεις παίρνει τώρα, γιατί δεν έχω παρακολουθήσει. Όμως αυτό ίσχυε μέχρι τις προηγούμενες εκλογές, ότι επειδή για όλα αυτά που αναφέρατε κι εσείς και ανέφερα κι εγώ, θα πρέπει αυτά τα έργα να σταματήσουν ή να σταματήσουν για ένα διάστημα, να ακυρωθούν, για να δούμε πώς θα προχωρήσουν δηλαδή. Εντάξει, και εμείς δεν λέμε γενικά ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε ποιες είναι αυτές, διότι είναι αρκετές μορφές ενέργειας σε ΑΠΕ. Δεν είναι μόνο φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες, είναι γεωθερμία, υδροελεκτρικά κτλ. Είναι και άλλες καινούργιες μορφές που θα πρέπει να τα δουν. Λέμε πού θα μπουν, δηλαδή αν είναι να κάνουν αυτή την καταστροφή που κάνουν σήμερα στα δάση, αν θα δείτε, αυτοί λένε πως δεν κόβουν δέντρα. Όμως και εκεί στο Δούκα, να δείτε, κάνετε μια βόλτα, θα δείτε εκατοντάδες οξές γκρεμισμένες και φαντάζομαι ότι χώρια αυτά που έχουν πάρει τα ξύλα και τα έχουν χρησιμοποιήσει και αντίστοιχα. Άρα όχι όπου να είναι, ας δουν και έξω τι γίνεται. Στην Ιταλία, ας πούμε, φωτοβολταϊκά βάζουν μόνο στην Εθνική Οδό. Εθνική Οδό χρησιμοποιείται, ο αστικός ιστός μπορεί να χρησιμοποιηθεί, μπορούν τα σπίτια να χρησιμοποιηθούν για φωτοβολταϊκά, τα δημόσια κτίρια. Για ποιο λόγο θα πρέπει να καταστραφεί παραγωγική γη,
πρέπει να καταστραφεί, να καταστραφούν βοσκότοποι και να καταστραφεί και η βιοπικιλότητα όλη της περιοχής. Και στις λίμνες θέλουν να βάλουν και στα ποτάμια θέλουν να βάλουν. Δηλαδή αυτό πάει να γίνει μια ολική καταστροφή της περιοχής μας, η οποία μετά και αυτή την απόφαση για την απολιγνητοποίηση πρέπει να ακολουθήσει έναν άλλο δρόμο. Να εκμεταλλευτεί δηλαδή το περιβάλλον που έχει, γιατί άλλο τίποτα δεν έχει η περιοχή μας. Όμως αυτό το περιβάλλον έρχονται, το καταστρέφουν και αυτό σημαίνει ότι ούτε τουρισμό θα δούμε, ούτε ανάπτυξη πρωτογενούς τομέα, κτηνοτροφία, γεωργία. Τους μελισσοκόμους τους διώχνουν, τους λένε ότι να φύγουν μακριά από τα φωτοβολταϊκά, διότι πάνε και κάνουν την ανάγκη τους οι μέλισσες πάνω στα πάνελ. Δηλαδή να μην ζήσει κανένας στην περιοχή μας πέραν των 5 εταιριών που θέλουν να πλουτίσουν από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και ένα άλλο που βάλαμε εμείς είναι το πόσο. Δηλαδή, πόση ισχύ θέλουν να βάλουν. Αυτό είναι ανεξέλεκτο, να βάλουν όσοι θέλουν. Μα αφού φαίνεται ότι δεν χρειάζεται. Ούτε εξαγωγές έχουμε, ούτε αποθήκευση έχουμε, ούτε δίκτυα έχουμε. Γιατί βάζουν τόση ισχύ που είναι άχρηστη και για τη χώρα. Δηλαδή, σήμερα έχουμε γύρω στα 15 γιγαβάτ συνδεδεμένα και 27 νομίζω περιμένουν σύνδεση. Έχουν πάρει όρους σύνδεσης και δεν μπορούν να συνδεθούν. Τώρα, μορφές αντίδρασης. Εκτός από το να κάνετε παραστάσεις διαμαρτυρίας στα βουνά, υπάρχουν μορφές αντίδρασης. Εμείς χρησιμοποιούμε όλες τις μορφές του αγώνα και όλες τις μορφές της αντίδρασης. Δηλαδή και δικαστικά και πολιτικά, στα περιφερειακά συμβούλια, στα δημοτικά συμβούλια, στην κυβέρνηση, αλλά και αγωνιστικά, που θεωρούμε ότι είναι ο κύριος μοχλός πλέον που μπορεί να σταματήσει αυτά τα έργα, διότι αν θα παρακολουθείτε, καθημερινά αλλάζουν και οι νόμοι, γίνονται τροποποιήσεις σε νόμους που πλέον δεν θα χρειάζονται ούτε περιβαλλοντολογικούς όρους. Ήδη η περιοχή μας έχει μπει, η περιοχή των ορυχείων, στις ζώνες έντασης ΑΠΕ, που σημαίνει ότι σε αυτές τις περιοχές δεν θα χρησιμοποιούν περιβαλλοντολογικούς όρους καθόλου, κατευθείαν θα βγαίνουν. Άρα τι μας μένει, ας πούμε, πέρα από τον αγώνα του λαού, των τοπικών κοινωνιών, των κοινοτήτων, των κινημάτων, των εργαζόμενων, των συνταξιών, των κτηνοτρόφων, αγροτικών συλλόγων. Όλοι αυτοί πρέπει να πάρουν την υπόθεση αυτή στα χέρια τους, διότι αύριο είναι αργά. Η καταστροφή που γίνεται από τις ανανεώσιμες πηγές, φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες, είναι πιο καταστροφικές από αυτές που έκανε ο Λιγνίτης. Διότι το Λιγνίτη θα μπορούσαμε, αν είχαμε ένα σοβαρό κράτος, να κλείσουμε τις τρύπες και να κάνουμε αποκατάσταση, ενώ σε μία βάση ανεμογεννήτριας το τσιμέντο θα ακολουθεί όλες τις επόμενες γενιές. Δυστυχώς έχετε δίκιο. Έχω δει αποκατάσταση σε χώρα Δυτικής Ευρώπης και δεν μπορούσα να πιστέψω ότι εκεί ήταν ορυχείο. Λόγω της ομαλής αποκατάστασης. Και αυτά τα λίγα που αποκαταστάθηκαν εδώ, απέναντι από τη μονάδα 5, έχει λιμνούλες, έχει θερμοκήπια, παραγωγές ποροκηπευτικών κτλ. Που όταν εγώ έχω πάει ανθρώπους, ας πούμε, και δημοσιογράφους και πολίτες από όλη την Ελλάδα, ναι, όντως δεν πίστευαν ότι εκεί υπήρχε. Απλά είναι μικρή κλίμακα. Δεν έγινε πολύ μικρή σύνομα. Είναι η κλίμακα, είναι το 1/10. Έτσι. Και ακόμα χειρότερο είναι ότι εκείνη την αποκατάσταση πήγε η ΔΕΗ και ξύλωσε 5.000 στρέμματα από τα 20 για να βάλει φωτοβολταϊκό και μέσα στα αποκατεστημένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ραντεβού έξω, στους δρόμους. Ραντεβού στους αγώνες. Είμαστε σήμερα εδώ διαμαρτυρόμενοι κατά της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος γράφοντας στην ουσία στα παλιά του τα παπούτσια την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, δίνει νέα άδεια κατασκευής του αιωλικού στη θέση Δούκα. Ενώ υπάρχει απόφαση που καταργεί το αιωλικό, καταστρέφει την περιοχή στο Λέχοβο, Κλεισούρα, Βασιλιάδα, νερά, το πανέμορφο βουνό, τη χλωρίδα, την πανίδα, την ορνηθοπανίδα που στηρίχτηκε και η απόφαση του ΣΤΕ, έρχεται ο Γενικός Γραμματέας της Αυτοδιοίκησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας και καταργεί αυτή την απόφαση. Διαμαρτυρόμαστε έντονα. Εκφράζουμε την οργή μας, λειτουργεί σαν εκπρόσωπος της εταιρείας και όχι σαν εκπρόσωπος του ελληνικού δημοσίου.
που όχι μόνο αυτό, αλλά έπρεπε να υπερασπιστεί την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου. Φαίνεται λοιπόν ότι τα κέρδη των πράσινων αρπακτικών, των κατάμαυρων αρπακτικών, κυριαρχούν στη λογική υπεράσπισης του περιβάλλοντος της υπαίθρου, της Πανίδας και της Φλωρίδας. Οι κάτοικοι της περιοχής, η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα ενάντια στις ΑΠΕ Δυτικής Μακεδονίας, θα είμαστε παντού, δεν θα το επιτρέψουμε. Το αιωλικό αυτό δεν θα γίνει. Υπάρχει κάτι που δεν μπορείς να κάνεις στον κήπο? Ξεκίνα σήμερα την ανανέωση και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στην Τεχνοπετών. Ηλεκτρική χλωκοπτική μηχανή FF Group από 121 μόνο 98 ευρώ. Θαμνοκοπτικό βενζίνης FF Group από 189 μόνο 138 ευρώ. Τηλεσκοπικό κονταροπρίονο και ψαλίδι μπορντούρας μπαταρίας Total μόνο 176,40. Ξυλοκοπτικό μπαταρίας Makita μόνο 230,50. Για την ολοκληρωμένη περιποίηση στον κήπο, βρες όλα όσα χρειάζεσαι στην Τεχνοπετών. Πάμε τώρα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, 88η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αντίστροφη μέτρηση. Στις 7 του μήνα έχουμε τα εγγένεια από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ήδη υπάρχει μια παρέλαση πολιτικών της κυβέρνησης υπουργών στην Διεθνή Έκθεση και στην Βόρεια Ελλάδα συνολικά, με αποκορύφωμα τα εγγένεια που θα πραγματοποιήσει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη, εκεί βρίσκεται ο Μιχάλης Αγραφιώτης, για να μας δώσει τις τελευταίες λεπτομέρειες. Μιχάλη. Καλησπέρα Κώστα από τη Θεσσαλονίκη, όπου βράζει αυτή τη στιγμή από επισκέψεις υπουργών, από γεγονότα τα οποία εκτιλίζονται. Με το αποκορύφωμα το βράδυ του Σαββάτου σε 7.30 ώρα είναι το αποκορύφωμα της ομιλίας του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο και 12 η ώρα την Κυριακή τη συνέντευξη τύπου στο Βελίδιο, πάλι στον ίδιο χώρο. Όμως έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις. Μία μεγάλη εξέλιξη είναι, είδα το πρωί τον Κωστή Χατζηδάκη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και μου είπε ουσιαστικά ότι ένα από τα μέτρα που θα εξαγγείλει η κυβέρνηση στα πλαίσια της ΔΕΘ θα είναι και η κατάργηση τελείως του τέλους επιδεύματος. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, μου είπε. Μια εξέλιξη η οποία θα ανακουβήσει πολλούς επαγγελματίες. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Κάτι άλλο που μου είπε ήταν ότι θα κοιτάξουμε να αλλάξουμε τη δικαστική πολιτική για να πέσουν οι τιμές των ενοικίων, κάτι το οποίο το συζητήσαμε και μαζί πολλές φορές και κατατρώει πολύ τους κατοίκους αυτής της χώρας. Το θέμα της δικαστικής πολιτικής είναι ότι θα δώσουν κίνητρα για αυτούς που έχουν κλειστά διαμερίσματα να νοικιαστούν αυτά τα διαμερίσματα, απαλλάσσοντάς τους για 3 χρόνια από το φόρο. Ένα πάρα πολύ σημαντικό δεδομένο το οποίο αλλάζει κατεξοχήν τη στεγαστική πολιτική στην Ελλάδα, γιατί μέχρι στιγμής ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα και με το Airbnb, αλλά και γενικότερα με τις αποφάσεις της κυβέρνησης ναι. και εσύ, με τα ενίκια. Πράγματι, αν μπουν και άλλα σπίτια, αν μπουν και άλλες κατοικίες στην αγορά, προφανώς θα επηρεάσουν προς τα κάτω τις τιμές. Είναι αλήθεια ότι έχουν φτάσει εξωπραγματικές τιμές πριν τα ενίκια, ειδικά Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σε πολύ υψηλές τιμές, κάτι το οποίο η κυβέρνηση το έχει επιάλτη και θέλει να μειώσει κάπως τις τιμές αυτές και να είναι σε φυσιολογικές συνθήκες πλέον οι τιμές. Βέβαια, στο θέμα της πώλησης έγινε το θέμα που είπαμε και στα δελτία και όλα, στο θέμα της Golden Visa που καταργήθηκε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μάλλον ανέβηκε το κριτήριο. Πήγε στις 800.000. Ναι. Ναι, κάτι το οποίο είναι απογορευτικό τώρα για τα σπίτια, ειδικά στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να βρεθεί τόσο ψηλά και να πάρει κάποιο την υπηκότητα. Όμως σε κάθε περίπτωση είναι μια ανακούφιση αυτό το πράγμα. Πιστεύω και για τα ενίκια, γιατί εκείνοι το ζόρι είναι δηλαδή οι φοιτητές. Είναι η φοιτητική στέγη. Είναι η στέγη των νέων ζευγαριών, της νέας οικογένειας. Δεν μπορεί να είναι 500, 600 και 700 ευρώ ενίκιο για αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει να είναι πιο ομαλά τα πράγματα. Στο θέμα της ακρίβειας, ρώτησε τον κύριο Χατζηδάκη τι θα πρόκειται να γίνει. Λέει ότι δεν είναι σε εμάς, δεν είναι η αρμοδιότητα στο Υπουργείο Οικονομικών. Από την πλευρά μας όμως θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τα πάντα ώστε να μην κατεβάσουμε το ΦΠΑ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε. Δηλαδή δεν μπορούμε να κατεβάσουμε το ΦΠΑ γιατί θα ανατραφούν οι στόχοι που έχουμε θέσει για το φετινό προϋπολογισμό. Αλλά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τέτοια οικονομική πολιτική ώστε να βοηθήσουμε τους επιχειρηματίες να βοηθηθούν ώστε να μειώσουν τις τιμές. Και αυτό είναι, όχι, μπορεί να μην είναι και το ΦΠΑ, είναι και το ειδικό φόρος
στα καύσιμα που είναι πάρα πολύ βαρύ. Έχει αρχίσει να πέφτει λίγο η βενζίνη τις τελευταίες μέρες και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να κατεβάσουμε το ρεκόρ, να μην τουλάχιστον χαλαρώσουν οι στόχοι. Αν και σε πολλές περιπτώσεις πρέπει να πούμε ότι είμαστε εκτός στόχων αυτή τη στιγμή και ίσως χρειαστεί κάποια αναδιάρθρωση προϋπολογισμός. Αν και τα έσοδα από τα καύσιμα είναι πολλά, εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, παίρνουν από τα καύσιμα η κυβέρνηση, μπορεί να έχει πέσει η καταναλωτική δυναμική των Ελλήνων, αλλά υπάρχει κάποιο όφελος από το κόστος των καυσίμων. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Την κρίση που έχουμε στεγαστικά, το στεγαστικό τομέα, η ακρίβεια, αλλά βέβαια και ο φόρος επιδεύματος για απάλυνση των επαγγελματιών είναι τρία από τα βασικά που θα εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη ΔΕΘ μεθαύριο για αυτό το ζήτημα. Είναι θέματα τα οποία αγγίζουν την κοινωνία. Πρέπει να γίνουν και άλλα βέβαια. Για την εξάλληψη της διαφθοράς θα υπάρχει ένα θέμα. Για να ανεβεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση την κατάταξη η Ελλάδα, γιατί είναι πολύ πεσμένη τον τελευταίο καιρό. Θα γίνουν βέβαια να πούμε και τα άλλα νέα που έχουμε. Ότι ο Τζιτζικός, εφόσον ο Τζιτζικός σας ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο θα είναι δύσκολο χαρτοφυλάκιο, διότι εκκρεμεί η υπόθεση των Ντεμπών και πρέπει να γίνουν κάποιοι να αλλάξουν κάποια πράγματα σε αυτόν τον τομέα. Και κάτι άλλο, ουσιαστικά η διάδοχος από όσο Τζιτζικός θα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα είναι η κυρία Αθηνά Αηδόνη, μια κοπέλα Αηδονή μάλλον, συγγνώμη για την παράληψη, είναι περιφερειακή σύμβουλος και θεωρείται ένα από τα πρόσωπα κλειδιά και στενά πρόσωπα του πόσο Τζιτζικός θα. Αυτές είναι οι εξελίξεις. Βέβαια θα έχουμε και ευκαιρία να δούμε και τα προβλήματα της Δυτικής Μακεδονίας στην έκθεση. Μας στάλει ήδη πρόσκληση από τον Περιφερειάρχη της Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Μανατίδη και θα πραγματοποιηθούν και ομιλίες αντιπεριφερειαρχών το επόμενο Σαββατοκύριακο κυρίως, όπου θα και όλες τις μέρες ακριβώς που θα είναι εδώ η έκθεση. Θα έχει έντονη παρουσία η Δυτική Μακεδονία, άλλωστε μας τα είπε εδώ στο Δελτίο Ειδήσεων ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, ο Νίκος Λυσαρίδης. Μιχάλη Αγραφιώτη, παρακολουθείς τις εξελίξεις. Εδώ είμαστε για να πούμε ό,τι νεότερο. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Κώστα. Καλή συνέχεια. Δίνοντας συνέχεια, πάμε τώρα στον πρωτογενή τομέα. Είμαστε στην περίοδο της συγκομιδής. Σε κάποιες περιοχές είναι στο τελικό στάδιο και ολοκληρώνεται. Σε άλλες υπάρχει ακόμα δρόμος. Μιλούμε για τον πρωτογενή τομέα, για τις δένδροκαλλιέργειες σε ό,τι αφορά τα ροδάκινα αλλά και άλλα προϊόντα. Θα κουβεντιάσουμε, καθώς έχουμε στο τηλέφωνο, τον Γιώργο τον Γιαντζόπουλο, τον πρόεδρο του συνεταιρισμού Αμιντέου. Κύριε Γιαντζόπουλε, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ καλησπέρα, για την συνομιλία. Καταρχήν, πού βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά την διαδικασία συγκομιδής? Κοιτάξτε λίγο, κάποιες κοινότητες στην περιοχή τελειώνουν όπως ο Πελαργός. Κάποιες κοινότητες όπως η Βεβόρα είναι στη μέση περίπου της συγκομιδής και αυτό λόγω της ποικιλιακής σύνθεσης. Εδώ υπάρχουν αρκετά πιο όψιμες ποικιλίες. Σε άλλα χωριά της περιοχής υπάρχει μόνο κυρίως ποικιλία ή άνδρος που αυτή τη στιγμή είναι στα τελειώματά της. Σε κάθε περίπτωση μπορούμε να πούμε ότι επί συνόλου δηλαδή έχουμε περάσει το 75%. Μάλιστα, επειδή είπατε τη λέξη Βεγόρα, στην κοινότητα Βεγόρα υπάρχει και μια ανακοίνωση για εργατικά χέδρια, προκειμένου να συμβάλλουν στην συγκομιδή. Ναι, είναι από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Βεγόρα, πρόεδρος σε αυτό το συνεταιρισμό εγώ είμαι. Είναι συνεταιρισμός που δραστηριοποιείται στα αγροκτήματα των μελών του. Η δραστηριότητά του δηλαδή δεν είναι εμπορική, είναι για να καλλιεργούμε από κοινού 20 ανθρώποι ώστε να φέρνουμε καλύτερα αποτελέσματα και να μειώνουμε το κόστος και να έχουμε εργατικά χέρια. Ναι, από εκείνη η ανακοίνωση ανταποκρίθηκε πολλοί κόσμος από εχθές. Σήμερα συμπληρώσαμε, από χθες το βράδυ μάλλον, συμπλήρωσε το. Θέλαμε μια αύξηση στην δυναμικότητα αρκετών ανθρώπων που ήρθανε. Τελικά και κάλυψα την ανάγκη. Άρα καλύφθηκε αυτή η ανάγκη. Ναι, άμεσα από περιοχή των Λεμαϊδα και Πλώρινα. Υπάρχει τέτοια δυνατότητα, υπάρχουν τέτοια προβλήματα κάθε χρόνο, υπάρχουν, κύριε Πρόεδρε? Δηλαδή, γιατί συχνά μιλάμε για εργάτες γης και για δυναμία έβρεση εργατικών χεριών. Κοιτάξτε λίγο, έχουν μπει οι Ρωμά και τις περιοχές και γενικότερα της χώρας τις εργασίες, κάτι που δεν γινόταν πριν 5-6 χρόνια. Δεν δούλευαν ποτέ αυτοί οι άνθρωποι. Τώρα έρχονται στις αγροτικές δουλειές. Εμείς μάλιστα από την περιοχή της Πλώρινας έχουμε
και συνεργεία που δουλεύουν όχι μόνο στην υπομισή, καθ' όλη τη διάρκεια του έργου. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ποιότητα, την ποσότητα, πώς πάει η συγκομιδή, πώς πάει η παραγωγή της χρονιάς? Κοιτάξτε, η ποιότητα σε περιοχές, σε μέρη της περιοχής μας, σε χωριά που δεν είχε χαλάζει, είναι καλή. Δεν το συζητάμε. Πήγε καλά το καλοκαίρι. Μπορεί να ο κάψωνας να μαζόρισε, να ζόρισε τις καλλιέργειες, να χρειαζόταν περισσότερο πότισμα, αλλά διασφαλίζει ποιοτικά χαρακτηριστικά ο ίδιος τα προϊόντα. Εκεί που υπάρχει χαλάζι, ναι, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα δηλαδή. Στη Βεγόρα πάλι ένα χαλάζι που είχαμε το Μάιο κάπου, θυμάμαι ήτανε. Αν και τα ροδάκινα ήταν σε μικρό στάδιο ακόμα, επειδή ήταν πυκνό και πολύ, έχει κάνει αρκετά μεγάλη ζημία. Δυσκολεύει τη διαλογή. Σε μια δύσκολη χρονιά για την απορρόφηση. Το ροδάκινο ήταν καλό, αλλά η απορρόφηση από πλευρά τη βιομηχανία. Ναι, εδώ νομίζω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Ενώ το επιτραπέζιο πάει καλά και στις τιμές, σε ό,τι αφορά το βιομηχανικό ροδάκινο, εκεί έχουμε περιπτώσεις ακόμα και με ανοιχτές τιμές. Έχουμε ποσότητες αρκετά μεγάλες σε επίπεδο χώρα. Αυτή τη στιγμή δηλαδή η βιομηχανία η ελληνική με τρεις βάρδιες, με καλύτερες συνθήκες, με τα καλύτερα ροδάκινα, μπορεί να δουλέψει στη σεζόν 300.000 τόνους. Αυτή είναι. Εμείς φέτος πρέπει να είχαμε παραγωγή σε επίπεδο χώρας πάνω από 400.000 τόνους όταν ολοκληρωθεί η συγκομιδή. Οπότε υπήρχαν περίοδοι όπως ήταν όλος ο Αύγουστο σχεδόν, μη σας πω ακόμα και σήμερα, που δεν μπορούσαν να απορροφηθούν τα ροδάκινα παρόλο που γεμίσαν τα ψυγεία όλης της χώρας. Αυτό δημιουργεί επιπλέον έξοδα. Οι αγρότες συνήθως θα επιβαρυνόμαστε τα ψυγικά του ροδακίνου. Και δεν μπόρεσαν οι τιμές να είναι αυτές που έπρεπε. Δηλαδή, έτσι όπως έχει πάει, κύριε Μαυρίδη, το κόστος παραγωγής σήμερα, με αυξημένα τα πετρέλαια, τα λιπάσματα, τα εργατικά, να μην τα λέμε, θα έπρεπε το ροδάκινο να έχει 4 μπροστά στην τιμή. 41, 42, 43. Αυτό στο ράφι ή στον παραγωγό? Όχι, στον παραγωγό. Στον παραγωγό. Δεδομένου ότι πέρσι πληρώθηκε 36 λεπτά. Πρόπερσι πληρώθηκε 37 λεπτά. Αντιπρόπερσι πληρώθηκε 45 λεπτά. Σας λέω τις τελευταίες τρεις χρονιές στην τιμή. 21, 22, 23. Και ερχόμαστε το 24 να έχουμε τιμές από 5 λεπτά μέχρι στην καλύτερη των περιπτώσεων, πιστεύω εγώ για φέτος. Δεν έχει κλείσει η χρονιά, αλλά φαίνεται που πάει το πράγμα, δηλαδή τα 30 λεπτά. Ενώ έχει αυξηθεί το κόστος. Οι τιμές έχουν πέσει. Σας λέω, στην καλύτερη περίπτωση ήταν το 30. Όχι το 31. Δεν θα υπάρχει. Ενώ τα προηγούμενα τρία χρόνια ήταν 35, 37 και 45. Το 21. Κατανοητό. Έχει αυξηθεί υπερβολικά το κόστος και οι τιμές δεν μπόρεσαν να κρατηθούν. Πραγματικά δηλαδή δεν μπορεί. Ειδικά σε περιπτώσεις που είχε χαλαζόπτωση, εκεί είναι, νομίζω εμείς δεν θα είμαστε στη Βεγόρα πάνω από 20 λεπτά σε καμία περίπτωση, σε καμία κατηγορία. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Την επόμενη φορά θα κουβεντιάσουμε για τον Τρίγο και για το Αμπέλι, γιατί εκεί έχετε... Ναι, και ο Τρίγος έχει γίνει για καλά δηλαδή. Έτσι. Είμαστε φουλ και στον Τρίγο. Σας ευχαριστώ. Όποτε θέλετε, ναι, όποτε έχουμε χρόνο. Ευχαριστώ. Πάμε τώρα στην Βουλή, καθώς με τοποθέτησή του ο Πάρης Κοκκουλόπουλος, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, επέκρινε την κυβέρνηση για τις αυξήσεις, καθώς όπως είπε η ενέργεια και οι υψηλές τιμές οφείλονται στην πολιτική της κυβέρνησης. Ερώτημα λοιπόν συγκεκριμένο που είναι καθαρά στη δική σας αρμοδιότητα. Θα υπάρξει κάποια αλλαγή σε ό,τι συμβαίνει με την εξόρυξη λιγνίτης στη Δυτική Μακεδονία που κατευθύνεται με μεταφορικά μέσα της Βόρειας Μακεδονίας σε σταθμούς δίπλα στα σύνορά μας όπου γίνεται η καύση του λιγνίτη σε σταθμούς, ατομοελεκτρικούς σταθμούς στη Βόρεια Μακεδονία? Το πρωτόκολλο προϊονίζεται μια θετική απάντηση σε αυτό. Θα υπάρξει λοιπόν και ποια αλλαγή? Αυτή τη στιγμή αναφέρομαι στο συγκεκριμένο γεγονός για να πάω από εκεί σε κάτι που είναι μείζον. Μεταφέρεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μια μεγάλη ποσότητα στερεών καυσίμων από τη Δυτική Μακεδονία σήμερα προς τη Βόρεια Μακεδονία.
όπου γίνεται η καύση για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, και αυτό αν δεν οδηγεί σε κατάρρευση όλο το αφήγημά σας, κύριε Υπουργέ, εν πάση περιπτώσει το θολώνει πάρα πολύ. Είναι γνωστό ότι η κλιματική αλλαγή δεν κλείνεται στα σύνορα, ούτε και η προστασία του περιβάλλοντος μπορεί να κλειστεί εύκολα στα σύνορα. Δεν κλείνεται δυστυχώς για την ακρίβεια. Όχι, δεν μπορεί. Δεν κλείνει. Δεν μπορεί να την κλείσει κανείς στα σύνορα. Και εδώ υπάρχει μια παραδοξότητα. Όλο αυτό το οποίο έχετε σχεδιάσει με την ενέργεια και αποτυπώνεται και στον ΕΣΕΚ, στον Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, ένας δρόμος πολλαπλά διέξοδος. Εγώ επαναλαμβάνω, κύριε Υπουργέ, γιατί μας δίνει πολλές φορές απαντήσεις που είναι άστοχες. Εμείς ακόμα από την εποχή που στην Προεδρία του ΠΑΣΟ κινήματος αλλαγής είναι η αείμνηση Φόφη Γεννηματά, έχουμε διατυπώσει με σαφήνεια κάποιες θέσεις από τις οποίες δεν έχουμε μετακινηθεί ποτέ. Η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει συντεταγμένα στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αυτό χρειάζεται τρεις απλές προϋποθέσεις. Αναβάθμιση των δικτύων μέσης χαμηλής και υψηλής, για την οποία τίποτα δεν έχει γίνει, παρά τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Δεύτερον, χρειάζεται συστηματική διείσδυση της αποθήκευσης, για την οποία ελάχιστα ή τίποτα δεν έχει γίνει. Έχουμε πετάξει τεραβατόρες κυριολεκτικά μέχρι αυτή τη στιγμή, φέτος το 2024, από ηλεκτρική ενέργεια παραχθείς από ανανεώσιμες πηγές, ακριβώς γιατί δεν μπορούσαν τη συγκεκριμένη ώρα να μπουν στο δίκτυο, γιατί δεν έχει προχωρήσει καθόλου η αποθήκευση. Μεγάλες επενδύσεις όπως η εμβληματική επένδυση που έχει επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις μπαταρίες, που ενδιαφέρεται ελληνική εταιρεία να εγκαταστήσει στη Δυτική Μακεδονία, περιμένουν ακόμα πράσινο φως από την κυβέρνηση και δεν λέτε να το δώσετε. Και διεκδικείται αυτή η επένδυση από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Περιμένω μια απάντηση σε αυτό από τη Δυτική Μακεδονία. Και τέλος, απαιτεί τη συνένεση κοινωνιών. Εδώ είναι που τα έχετε κάνει θάλασσα. Έχετε κλείσει τον ηλεκτρικό χώρο για 5 εταιρείες. Οι ενεργειακές κοινότητες είναι αποσυνάγωγοι. Οι αυτοδιοίκητες αποσυνάγωγοι. Οι αγρότες αποσυνάγωγοι. Και τελικά, τι δεν πετυχαίνουμε με αυτό? Δεν πετυχαίνουμε την μείωση τιμών, γιατί με βάση το πώς εξελίσσονται οι τιμές ρήπων, η ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ είναι πλέον η φθηνότερη μορφή ενέργειας παντού σε όλη την Ευρώπη και η Ελλάδα φαίνεται να χάνει το στοίχημα. Είναι πολύ μακριά ο στόχος που βάζει για απομείωση τιμών στο νέο ΣΕΚ, κύριε Υπουργέ. Αντικειμενικά είναι πολύ μακριά. Η δε μεγάλη σας αποτυχία, και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, βρίσκεται στο ότι πήρατε την απόφαση να καταστήσετε το εισαγόμενο και ρυπογόνο φυσικό αέριο ενδιάμεσο καύσιμο στην περίοδο της μετάβασης. Η δικιά μας θέση, και σε αυτή αναφέρθηκα μνημονεύοντας τη Φόφη Γεννηματά νωρίτερα, που εξακολουθεί να είναι ίδια σήμερα και με τον Νίκο Ανδρουλάκη και αύριο ίδια θα είναι, είναι ότι οι εγχώροι πόροι, ο Λιγνίτης με τις υφιστάμενες φυσικά μονάδες προϋφιστάμενες του φυσικού αερίου, θα πρέπει σταδιακά να αποσύρονται με τη διείσδυση άπη και αποθήκευση. Είναι τόσο απλό. Είναι θέμα και ισοζυγίου εμπορικού, που είναι ο μεγάλος ασθενής στα οικονομικά της χώρας. Είναι και μια πατριωτική πολιτική. Και θα ολοκληρώσω, κύριε Υπουργέ, με αυτό που σας έχω πει και άλλη φορά. Εάν δεν καταλαβαίνετε τη δική μας γλώσσα, να σας το πω με τη γλώσσα που καταλαβαίνετε, του Bill Gates. Ο Bill Gates λοιπόν έχει γράψει στο βιβλίο του σχετικό με το κλίμα ότι η αντικατάσταση ανθρακικών μονάδων με μονάδες αερίου είναι μια ανοησία. Για ποιο λόγο? Γιατί κάποια στιγμή πρέπει γρήγορα να τις αποζημιώσουμε. Ακριβώς αυτό που κάνετε εσείς με το ΕΣΕΚ. Επιφυλάσσει μια νέα φορολογία με νέα τέλη για αποζημίωση νέων μονάδων. Διότι ενώ θα μειωθεί η συνεισφορά του φυσικού αερίου στο δίκτυο λειτουργικής ενέργειας μετά του 30, παρόλα αυτά δίνει το πράσινο φως να κατασκευάζουν νέες μονάδες. Πού ανταποκρίνεται αυτό? Και μην μου πείτε για τιμές. Είχαμε έναν ενδιαφέροντα διάλογο. Εδώ κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Εσείς προεδρεύετε, κύριε Πρόεδρε. Είχαμε και ένα τυχές επεισόδιο, νομίζω το έχετε ξεχάσει κι εσείς κι εγώ. Όσο γεννόμουν, το θεωρώ. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σας είχα πει και τότε και χαίρομαι. Θέλω να το επαναφέρω για να έχουμε μια συνέχεια. Μου είχατε δώσει ένα δίκιο στην υπόθεση Target Model. Κάντε κάτι και θα είμαστε δίπλα σας.
Το target model είναι παρακαλώ, μια ευρωπαϊκή πρακτική που σε μεγέθη αγοράς όπως η ελληνική δεν μπορεί να λειτουργήσει. Κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Δεν μπορεί να βλέπουμε τις τιμές να φτάνουν σε δυσθεώρατα ύψη και να μην αντιδρούμε. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Γιατί όλο αυτό δημιουργεί ένα έλλειμμα ανταγωνιστικότητας στην ελληνική οικονομία συνολικά και δημιουργεί και μια τεράστια δυσπιστία στον πολίτη απέναντι στους θεσμούς. Είναι μια εξέλιξη που νομίζω ο καθένας πρέπει να την αξιολογήσει, γιατί κάπως έτσι πρέπει να αξιολογούμε και αυτά που γίνονται δίπλα μας. Δες τι έγινε πρόσφατα στη Γερμανία. Ευχαριστώ πολύ. 9, 11 και 12 του Σεπτέμβρη, σε μια τριήμερη γιορτή, ο Ιερός Ναός Αγίας Σκέπης αλλά και το παρεκκλήσιο του Αγίου Λουκά θα γιορτάσουν την πανήγυρη του Αγίου Λουκά του Συμφεροπόλεως. Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε, θα πραγματοποιηθούν στον αύριο χώρο του Ιερού Ναού θεατρική παράσταση με τον βίο του Αγίου Λουκά του Συμφεροπόλεως. Πάμε να δούμε το τρέιλερ αυτής της παράστασης και θα επανέλθουμε 9, 11 και 12 του Σεπτέμβρη στον αύριο χώρο του Ιερού Ναού Αγίας Σκέπης στην πόλη της Τολεμαΐδας. Ο Ιερός Ναός Αγίας Σκέπης Τολεμαΐδας παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση «Άγιος Λουκάς, ο Ιατρός» 9, 11, 12 Σεπτεμβρίου, 8.30 ώρα το βράδυ με δωρεάν είσοδο στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίας Σκέπης. Σε σκηνοθεσία κείμενο της Βέφας Βουνοτρυπίδου, μαζί με την νεοσύστατη θεατρική ομάδα του Ιερού Ναού Αγίας Σκέπης Πτολεμαΐδας. Σας περιμένουμε όλους. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Flash. Πολλές ευχές για καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε όλοι καλά.